Σε τρία ωρή στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι του Παγνή για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους που δουλεύουν στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς η κλινική βάζει λουκέτο από τις 16 του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εξυπηρετούμενοι της οικογένειας της Κρήτης με τα παιδιά και τους εφήβους θα μείνουν στον αέρα χωρίς να υπάρχει κάποια συνέχεια της κλινικής και κάτι που να είναι σίγουρο από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ακούμε απλά κάποιες υποσχέσεις μέχρι στιγμής που δεν ξέρουμε όμως τι ακριβώς θα συμβεί. Είχαμε πάρει την απάντηση ότι 16 Σεπτεμβρίου θα υπήρχε συνέχεια της κλινικής από τον αναπληρωτή υπουργό κύριο Ξανθό και από τον κύριο Ιγουμενίδη, τον διοικητή της ΥΠΕ. Είχαμε πάρει την ίδια απάντηση δύο φορές που είχαμε κάνει την ερώτηση. Μέχρι στιγμής όμως δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. 13 εργαζόμενοι της κλινικής θα μείνουν στον αέρα, ενώ παραμένουν απλήρωτοι από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ οι εφημερίες για τους γιατρούς και τους ψυχολόγους έχουν να καταβληθούν, δεν έχουν καταβληθεί στην ουσία ποτέ από το Γενάρη του 2015, ενώ για τους νοσηλευτές οι υπερορίες τους από το Σεπτέμβρη του 2014. Θα πρέπει να σας ενημερώσω επίσης ότι οι συμβάσεις μας είναι στον αέρα, είναι υπό αδιευκρίνιστο καθεστώς αυτή τη στιγμή. Άρα στον αέρα οι συμβάσεις, στον αέρα οι πληρωμές μας, σε καμία περίπτωση όμως στον αέρα οι παροχές υπηρεσιών μας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Η παιδοψυχιατρική κλινική είναι η μοναδική του είδους στην Κρήτη και εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του νησιού μέχρι σήμερα, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί περιστατικά παιδιών με κακοποίηση, βαριές ψυχιατρικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που καταφθάνουν καθημερινά. Αντιμετωπίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα εξωτερικά ιατρία, παιδιά με κακοποίηση, τα οποία εισάγονται μέσα στην κλινική και με άλλες σοβαρές διαταραχές, όπως αυτισμός, νοητική υστέρηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μείνουμε μέρα χωρίς τη λειτουργία της. Δεν είναι μόνο η παιδοψυχιατρική κλινική που κλείνει, αλλά θα συγχωνευτούν η νευρολογική κλινική στην παθολογική και η παιδοχειρουργική στη γενική χειρουργική. Ναι, υπάρχει μια τέτοια απόφαση της διοίκησης με την οποία επί της ουσίας συγχωνεύονται, η διοίκηση δεν αρνείται κάτι τέτοιο. Εμείς όμως ξέρουμε ότι η μεταφορά τους, η αλλαγή, η χωροταξική που υποστηρίζει η διοίκηση δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι λείπει σημαντικό προσωπικό, κυρίως γιατροί. Για τον λόγο αυτό έρχονται πολύ κοντά, όπου οι γιατροί, οι παθολόγοι θα εξυπηρετούν και τους νεφρολόγους. Πράγμα, κάτι που δεν. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο στον 21ο αιώνα, όταν υπάρχουν πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις και οι νεφρολόγοι έχουν άλλη δουλειά από τους παθολόγους. Οι παθολόγοι να έχουν ένα αριθμό ασθενών με πολύ σημαντικές οντοσοκονομιακές λοιμώξεις, να εκθέτουν τους προπαθείς αυτόν τον κίνδυνο. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν γιατροί και νοσηλευτές, καθώς λένε πως το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει, ενώ οι λήψεις προσωπικού και κονδυλίων είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα να απειλείται το βασικότερο αγαθό των ανθρώπων, η υγεία.